Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άντερ Ουερτσάκης, Κυριακάτικη Αρένα, για μία ακόμη φορά. Εδώ, μέσα του Ιούλη, πήγαμε ένα μήνα μπροστά. Και η μεγάλη γιορτή του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου επί των επάλξεων. Το Euro 24 βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε δει τους πρώτους αγώνες. Αυτή τη στιγμή παίζουν δύο μεγάλες σχολές του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Παίζει η Σερβία με την ομάδα της Αγγλίας. Πριν να μπούμε στο στούντιο, το σκόρ ήταν 1-0 για την Αγγλία. 0-1 μάλλον για την Αγγλία, γιατί θεωρητικά γηπεδούχος είναι η Σερβία. Κερδίζει η Αγγλία με ένα θαυμάσιο γκολ του Μπέλιγχαμ από το πρώτο ημίχρονο. Με την Αυστρία, με την Σερβία, συγγνώμη, Αυστρία είπα, με τη Σερβία, καθώ τη Βολιώτης, έχω το μυαλό μου στην Αυστρία συνέχεια. Η Σερβία δεν ήταν άσχημη στο πρώτο ημίχρονο, αλλά η Αγγλία όμως φαίνεται, έδειχνε ότι πατούσε καλύτερα και κερδίζει μέχρι στιγμής δίκαια. Επαναλαμβάνω, δύο μεγάλες σχολές συγκρούνται τώρα αυτή τη στιγμή του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, η Σερβία και η Αγγλία, η Αγγλική Σχολή και η Σέρβικη. Έχουν και οι δύο σχολές μεγάλους θαυμαστές στην χώρα μας, και το Σέρβικο Ποδόσφαιρο το αγαπάνε πολύ, αλλά και το Αγγλικό ακόμα περισσότεροι. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Και φυσικά έχουμε να πάρουμε από εσάς, αλλά και να σας δώσουμε πράγματα ενδιαφέροντα. Το πρώτο από εμάς, το πρώτο ενδιαφέρον είναι αυτό που θα δείτε αμέσως τώρα. Και ενώ παραμένει το 1-0 για την Αγγλία, θα πάμε γρήγορα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Καλογιάννη που είναι στην Λάρισα. Γεια σου Γιάννη. Γεια. Τι γίνεται? Τι να γίνει. Προσπαθούμε μέσα στο καμίνι. Σήμερα ήρθες πουργιώζος πάντως από όσο. Ναι. Πόσο είναι στη Λάρισα, πόσο πήγε? Έπιασε 40, όχι. Ναι, 40 και 43 για πότριες για σήμερα. Ναι, όχι, σήμερα δεν ήταν. Όχι, εντάξει. Λίγα πράγματα. Αλλά αυτές τις μέρες όμως χτύπησε και 43, ναι, ναι. Πω. Εκεί τουλάχιστον κάνουμε πρωταθλητισμό. Α, έχω την εντύπωση ότι θα κάνει πρωταθλητισμό η ΑΕΛ και φέτος. Και θα κάνει με σοβαρές πιθανότητες. Τα μηνύματα που παίρνω είναι καλά. Εσύ τι έχεις να μας πεις? Εντάξει. Εγώ τα μηνύματα που παίρνω δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Υπάρχει βέβαια μια εμπιστοσύνη σε κάποια καινούργια στελέχη τα οποία έχουν ποδοσφαιρικές εμπειρίες, αλλά μέχρι εκεί. Τα προβλήματα είναι τεράστια, είναι δυσθεώρητα, κυρίως στο οικονομικό. Μιλάμε για αξεπέραστο βραχνά και βέβαια υπάρχει και σε εκκρεμότητα η αδειοδότηση. Εμένα προσωπικά με ανησυχεί όχι μόνο για την ΑΕΛ, αλλά για το τι παίζεται στην Επιτροπή Αδειοδοτήσεων. Γιατί κάθε χρόνο τέτοιο καιρό ήδη γνωρίζαμε ποιες ομάδες είχαν αδειοδοτηθεί και ποιες όχι. Φέτος έχουμε ένα τρενάρισμα και αυτό το τρενάρισμα εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει. Παραπέμπει σε μαγειρέματα. Σε μία ΕΠΟ που βέβαια πνέει τα λίσθια, πάμε σε μία καινούργια εποχή. Ας ελπίσουμε ότι η καινούργια εποχή θα ξημερώσει και για την ΑΕΠ. Αν και προσωπικά έχω πολλές αναστολές και στο το μήνυμα που θέλω να στείλω προς όλους όσοι αγαπούν παθολογικά αυτή την ομάδα και όσοι την θαυμάζουν με τα τροτά της αλλά και με την εξαιρετική χρυσή πορεία της κάποια άλλα χρόνια. Το μήνυμα λοιπόν που έχω να πω είναι πως την ΑΕΛ που ξέραμε μέχρι τώρα, νομίζω, προσωπική μου άποψη είναι αυτή, Απόστολε, ότι πρέπει να την ξεχάσω.
Πλέον μπήκαμε σε έναν άλλον αστερισμό. Προσωπικά λέω, πιστεύω ότι την ΑΕΛ που ξέραμε δεν θα την ξαναδούμε. Βαριά, βαριά κουβέντα αυτή. Βαριά. Όχι όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά όσον αφορά κυρίως το οργανόγραμμα. Βέβαια, αυτό δεν είναι αρνητικό που λέω. Γιάννη, συγγνώμη, πριν συνεχίσεις να κάνουμε το καθιερωμένο δωροθετικό έτσι πρόγραμμα. Εννοείται, απλά για να μην αφήσω να εωρείται καμία παράκρουση και έχουμε ερμηνείες και παρερμηνείες, να πω ότι η συγκεκριμένη αναφορά που κάνω έχει αφετηρία το κομμάτι που λέγεται ΑΕΛ όσον αφορά την τροχιοδρομική της πορεία. Γιατί στο ποδόσφαιρο τα αποτελέσματα, οι επιτυχίες είναι αυτές που μετράνε πάνω απ' όλα. Το πώς θα πορευτεί μια ομάδα είναι καθαρά υπόθεση του μεγαλομετόχου, του ανθρώπου που έχει την ηγεσία της ομάδας. Αυτό ως διευκρίνηση. Εντάξει. Θα μας εξηγήσεις βέβαια, γιατί υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις. Μόνο και μόνο από την τοποθέτησή σου υπάρχουν πάρα πολλές. Αρκετές, έτσι, μου έχουν δημιουργηθεί με ένα αρκετά ερωτηματικά. Και τι πιο καλύτερο από το να μας το εξηγήσει ο Γιάννης ο Καλογιάννης. Βαθύς γνώστης της ΑΕΛ, πάρα πολλά χρόνια. Μυστικά δεν έχει ΑΕΛ από το Γιάννη τον Καλογιάννη. Και δεν θα μπορούσε να έχει άλλωστε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα την οποία θα την αναπτύξουμε, θα την πούμε. Να πούμε ότι για μια ακόμη φορά έχουμε τα Lux Market, τα Lux Car μάλλον, είναι κοντά μας με δώρο επιταγές. Τα Lux Car, έχουμε το Thanos Χρώμα με τον Νίκο τον Βαβανέλο. Έχουμε τον Νίκο τον Βαβανέλο, πλακά και Νίκος Βαβανέλος. Έχουμε μια μπαταρία μπάνιο δώρο. Thanos Χρώμα, 15 κιλά βιολογικό χρώμα από την εταιρεία Thanos. Έχουμε δωρεάν τσιπουροκατάνοιξη από τον Μεθιστάν, από τον Γρηγόρη τον Μπόκο. Έχουμε εδώ δωρεάν από το Γανωτή αλλαγή λαδιών και σέρβις αυτοκινήτων από το συνεργείο του Γανωτή, του κ. Γανωτή στην Αγριά. Δωρεάν ηλεκτρολογικός έλεγχος αυτοκινήτου από τον κύριο Ασμέλη Ευάγγελο στο Βόλο. Έχουμε από τα φιλαράκια δωρεάν τσιπουροκατάνοιξη στο κέντρο του Βόλου. Έχουμε μια σκούπα από την εταιρεία Ecofer του φίλου μου του Κώστου Οικονόμου. Μια σκούπα που είναι ειδική στο να μαζεύει εθάλη, τη στάχτη. Ο σάκος που μπαίνει μέσα το άχρηστο υλικό, αυτό που είναι για... που είναι το υλικό το οποίο πρέπει να το πετάξουμε, είναι ιδιαίτερα ενισχυμένος και μπορεί να χρησιμοποιήσετε τη σκούπα αυτή σε θάλη στο μπάρμπεκιου, στο τζάκι σας, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε άλλη φωτιά που έχετε ανάψει στον κήπο σας και γενικά είναι μια σκούπα άκρως ενισχυμένη από την εταιρεία Ecofer του φίλου μου του Κώστα, του Οικονόμου. Επίσης, από την Thanos Doors έχουμε δώρο μία κουνουπιέρα πόρτας. Είναι και ο καιρός τώρα που την χρειαζόμαστε. Επίσης, έχουμε ένα δωρεάν από την εταιρεία Μπέσιος, στη Λάρισα, δωρεάν ένα πυροσβεστήρα αυτοκινήτου ενός κιλού από την εταιρεία Μπέσιος στην Λάρισα. Δωρεάν τσιπουροκατάνοιξη πάλι από το Ζερίτο Μεζιδικό το Ακροτήρι και στο Βόλιο. Και φυσικά ένα σετ μπάνιου τουαλέτας από την εταιρεία Τέλειος. Τέλειος τα πάντα για το σπίτι. Μια πολύ καλή προσπάθεια από έναν νεαρό επιχειρηματία εκεί στην αρχή της οδό Φαρσάλων.
Επίσης, από το έπιπλο Παλάκας έχουμε ένα έπιπλο γραφείο, μία θέση, μία καρέκλα. Γραφείο με έντονα επάνω την ποιότητα και το εξαιρετικό design της βιοτεχνίας έπιπλο Παλάκας από τον φίλο μας τον Χρήστο Παλάκα στην Λάρισα. Και φυσικά η εταιρεία που έχει ένα δώρο, ένα τηλέφωνο τελευταίας τεχνολογίας από την εταιρεία που έχει εξαιρετικό know-how σε ηλεκτρικό ρεύμα, σε αέριο, με δύο πολύ καλά μαγαζιά, στο ένα στο κέντρο της Λάρισας και το άλλο στην Φιλιππούπολη. Και δεν είναι άλλη από την εταιρεία Απόστολος Φωτάκης. Τέσσερις δεκαετίες, ένα όνομα δίνει τις λύσεις. Φωτάκης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, τηλεφωνία. Ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό αερίου και ρεύματος. Χωρίς δέσμευση συμβολέου, χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής. Ισχύει η κρατική επιδότηση. Δύο καταστήματα Φωτάκης. Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 στο κέντρο της Λάρισας. Φωτάκης. Ηλεκτρικό ρεύμα. Φυσικό αέριο. Τηλεφωνία. Γράφει ένα μήνυμα Γιάννη. Παιδιά, σας βλέπουμε και στο Euro. Ναι. Καλά κάνετε και μας βλέπετε, παιδιά. Εμείς επί των επάλξεων... Υπάρχουν καταστήματα που έχουν δύο και τρεις οθόνες. Δεν μπορούν να μας βλέπουν εκ παραλλήλου. Αλλά, ξέρεις, Απόστολε, επειδή έκανες αναφορά στο Euro, εμένα δεν με κεντρίζει και πολύ το ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, άλλα χρόνια συνόμασταν με τις ώρες, τις ουρές, για να δούμε τα παιχνίδια τα συγκεκριμένα. Ειδικά παιχνίδια σαν το Σλοβενία-Δανία, άστο καλύτερα. Άστο καλύτερα. Σαν και αυτό που είδαμε σήμερα το απόγευμα. Ή αυτό που είδαμε χθες το βράδυ, Αλβανία-Ιταλία. Πιάστο αυγό και κούρευτο. Τέλος πάντων, θα πούμε και για αυτά. Το μήνυμα λέει, παιδιά, σας βλέπουμε και όχι Euro. Όχι και τώρα... Όχι Euro. Και όχι Euro, παιδιά, εσάς βλέπουμε και όχι Euro. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Αφού μας βλέπεις, θα σου δώσουμε και τις ερωτήσεις. Γιάννη, τι ερωτήσεις έχεις? Ναι, πάντως εμένα, από τη στιγμή που έκανα την συγκεκριμένη αναφορά στην ΑΕΛ, άρχισα με τρώει πάρα πολύ η μύτη και ζητώ εκ προημίου συγγνώμη, αν αναγκαστώ να απαλύνω το πνισμό στη διάρκεια της εκπομπής, αλλά τι να κάνουμε. Ένα άλλο μήνυμα λέει, ΑΕΛ στο βορρά και ψάξε τον δεύτερο. Μέσα είσαι. Προφανώς έχει πληροφόρηση. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Και όλοι θέλουν η ΑΕΛ να κόψει πρώτη το νήμα και να ξαναγυρίσει στην μεγάλη κατηγορία. Αλλά το θέμα είναι πώς θα το κάνει. Δύο ερωτήσεις λοιπόν. Πάμε. Τρεις παίκτες της ΑΕΛ που αγωνίστηκαν και ως τερματοφύλακες. Α. Έπαιξαν δηλαδή κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, ενώ ήταν παίκτες που έπαιζαν μέσα δηλαδή, έπαιξαν και στη θέση του τερματοφύλακα. Τρεις παίκτες. Έπαιξαν και στη θέση του τερματοφύλακα. Ναι. Και δεύτερη... Είτε Εξανάγκης, είτε κυρίως Εξανάγκης. Μάλλον Εξανάγκης. Ναι. Και η δεύτερη ερώτηση είναι πότε είχαμε την πρώτη αποβολή για δυσφήμιση του αθλήματος, του ποδοσφαίρου, στο θεσμό του κυπέλου Ελλάδας. Πότε και πού. Την πρώτη αποβολή
για τη φήμιση του αθλήματος. Βοήθεια έγινε σε αγώνα, βοηθάμε. Έγινε σε αγώνα που διεξήχθη σε γήπεδο του νομού Λάρισας. Ωραίοτατα. Και άλλες τρεις ερωτήσεις από το στούντιο του Βόλου εδώ. Τρία δίδυμα κεντρικών αμυντικών που έπαιξαν μαζί στην ίδια ομάδα της Μαγνησίας για πολλά χρόνια, τουλάχιστον πέντε, και θέλουμε τα ονόματά τους. Τρία δίδυμα κεντρικών αμυντικών που έπαιξαν μαζί σε ομάδα της Μαγνησίας. Έπαιξαν, ας πούμε, στο Σαρακινό, παραδείγματος χάρη. Έπαιξαν στον Ολυμπιακό Βόλο, έπαιξαν στη Νίκη. Έπαιξαν στον Τοξότη, παράδειγμα σας λέω τώρα. Τα ονόματα τους θέλουμε και έπαιξαν για πολλά χρόνια μαζί, τουλάχιστον πέντε χρόνια. Η δεύτερη ερώτηση είναι το προσωνύμιο με το παρατσούκλι του παλιού ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Βόλου, του Νίκου Τουράγκου. Παιχτούρα, δεν έκανε την καριέρα που έπρεπε να κάνει. Πολύ καλός παίχτης. Το προσωνύμιο, το παρατσούκλι του, πώς τον φωνάζουν τον Νικολάκη. Και η τρίτη ερώτηση, τρία κλασικά ντέρμπι θα ήθελα να μας πείτε. Το ένα είναι της κοιλάδας του Ρουρ στη Ρινανία, στη Γερμανία. Ποιο είναι το ντέρμπι αυτό. Το δεύτερο είναι ποιο είναι το κλασικό της Βιέννης, της πρωτεύουσας της Αυστρίας. Και το τρίτο είναι ποιο είναι το κλασικό της περιοχής του Βελεστίνου, στη Μαγνησία. Άντε, έχουμε αρκετά δώρα πάλι. Πέστε, λέει ένα μήνυμα. Πέστε για Τσιμπανάκο, Πασά Παπακοσταντίνου στην ΑΕΛ. Γαλάτι κάνε και εσύ σχόλιο για Τσιμπανάκο στην ΑΕΛ. Όταν έρθει η ώρα θα κάνω εγώ το σχόλιο, φίλε. Έχουν χάσει επεισόδια. Πρέπει να ενημερωθούμε κιόλας. Δεν είμαστε φίλοι. Ναι. Νομίζω ότι αν θα κάνω κάποιες διευκρινήσεις που ενδιαφέρουν τους λαρισαίους, κύριος Φιλάδος, τους οπαδούς της ΑΕΛ, αλλά και όσους έχουν ροπή προς το παρασκήνιο, θα ξεκαθαριστούν αρκετά πράγματα. Πρώτη διευκρίνηση. Δεν υπάρχουν σκιές, δεν υπάρχει δυστροπία όσον αφορά την έλευση και την ανάληψη των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή του Ποδοσφαιρικού Τμήματος από τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκο, και μιλώ για δυστροπία ή σκιές στη σχέση του με τον Παύλο Δερμιτζάκη. Διότι πολύ απλά ο άνθρωπος που επρότεινε, που εισηγήθηκε στον κύριο Νταβέλη να φέρει τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκο στην κορυφή της πυραμίδας των λειτουργών της ΑΕΛ ήταν ο κύριος Δερμιτζάκης. Εξάλλου μαζί συνεργάστηκαν και στο Πανσεραϊκό. Δεύτερη διευκρίνηση. Επειδή πολλά διακινούνται τις τελευταίες ημέρες, μάλλον εβδομάδες, στη Λάρισα ότι υπάρχει μία παρέα 4-5 επιχειρηματιών οι οποίοι εποφθαλμιούν την ηγεσία της ΑΕΛ κλπ. Εδώ δεν πρόκειται περί ηγεσίας, ωστόσο. Πρόκειται περί μιας ΠΑΕ, η οποία αγωνιζόμενη στην ΠΙΤΑ Εθνική, κάθε χρόνο μένει διαρκώς μέσα και χρειάζεται ξύλωμα άνευ προηγουμένου, και το μόνο σώσιμο είναι να έχει πάτο το βαρέλι. Συνεπώς δεν επιφερμιά κανείς καμία ηγεσία. Ενδεχομένως να επιζητούν την ανάληψη της ΑΕΛ με έναν πιο ήρεμο τρόπο και όχι με την αγορά μετοχών με ποσά υπέροχα και ούτω καθεξής. Προσωπικά αυτό το δεύτερο δεν το γνωρίζω, αλλά επειδή έχουν εμπλακεί κάποια ονόματα, να πω ότι το πρώτο όνομα αφορά τον Ζήστο Ντελόπουλο, ο οποίος ναι μεν υπεραγαπά την ΑΕΛ, αλλά δεν βρίσκεται μέσα σε αυτή τη βυσσινή ομίγυρη που κάποιοι διακινούν εντέχνως ενδεχομένως, γιατί από ό,τι γνωρίζω, ο συγκεκριμένος παράγοντας, ο κ. Δελόπουλος, έχει στραμμένη αλλού την προσοχή του και είναι βέβαιο ότι θα ασχοληθεί
σε πολύ μεγάλο βάθος και με εγχειρήματα τα οποία παραπέμπουν στην Ευρώπη, με άλλη ιστορική ομάδα της Λάρισας, και εξελίξεις θα έχουμε εντός 2-3 ημερών επ' αυτού. Επίσης, ο Λάμπρος ο Ιωακίμ... Είναι σίγουρο αυτό, Γιάννη? Βεβαίως. Ο Λάμπρος ο Ιωακίμ, ο οποίος, να πω ότι αποδεσμεύτηκε πλήρως τώρα και από το παραδοσιακό, είναι ελεύθερος να κάνει πραγματικότητα τους στόχους του, και όλα αυτά βέβαια μέσα από την αγάπη του τον Ηρακλή Λάρισας, που θεωρείται πατέρας της ΑΕΛ, αλλά και του μητρικού σωματείου της Βασίλισσας, του οποίου ως πρόεδρος προείσταται. Και μπορεί να είναι πρόεδρος ο Λάμπρος ο Ιωακίμ, αλλά στην ουσία είναι πρωτοστρατιώτης της ΑΕΛ. Συνεπώς, σε καμία περίπτωση όσα διακινούνται εντέχνως, τεχνιέντος από κάποιους, ότι εποφθαλμιά κλπ. Κλπ. Δεν έχουν την παραμικρή βάση. Ένα μήνυμα, ξεκάθαρο... λέει εδώ, Γιάννη, συγγνώμη. Ένα μήνυμα που έρχεται από εδώ, λέει, Γιάννη, θα έχουμε αδειοδότηση στην ΑΕΛ? Δεν το γνωρίζω, αλλά γνωρίζω το άλλο, ότι στο στρατό 2-3 φορές που ζήτησα άδεια και δεν μου δώσανε, και πέρασα στρατοδικείο βέβαια μετέπειτα, την επήρα από τη σημαία. Άμα δεν πάρει η Ελλάδα, ας την πάρει από τη σημαία. Εκεί κολλήσαμε. Εγώ ουδέποτε ήμουνα τόσο λαύρος κατά της αδειοδότησης κλπ. Βεβαίως, νομίζω ότι ο φάκελος φέτος δεν είχε ατέλειες της ΑΕΛ, έτσι λένε οι πληροφορίες, και ότι θα αδειοδοτηθεί. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν λέει κάτι αυτό. Αν έχεις το χρήμα ζεστό για να κάνεις μεταγραφές, δεν υπάρχουν μεγάλες απαγορεύσεις. Το έχουμε ξαναπεί μάλιστα στη γλώσσα μας. Εκείνο που αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό είναι ο Παύλος Δερμητζάκης, ο οποίος προσωπικά πιστεύω πως αν η ομάδα δεν αδειοδοτηθεί, δεν θα παραμείνει στην τεχνική της ηγεσία. Έχει κάνει τέτοια δήλωση αυτός, για είναι άποψη, είναι... Όχι, εγώ την κάνω, εγώ την κάνω. Εγώ την κάνω, έτσι, έτσι νιώθω, δεν πληροφορήθηκα, αλλά είμαι βέβαιος από τη στιγμή που αναβάλει διαρκώς την προαναγγελθήσα συνέντευξή του, περιμένει, είμαι 100% βέβαιος, την αδειοδότηση. Το Λάμπρο τον Ιωακίμ θα πούμε και σε επόμενες εκπομπές, γιατί είχε και ένα σπουδαίο ΚΑΠ με διεθνές ενδιαφέρον κλπ. Κλπ. Στο οποίο δυστυχώς δεν συμμετείχε η ΠΑΕΑ, ήταν το μητρικό σωματείο, και μάλιστα από ό,τι πληροφορήθηκα υπήρξε και απαγόρευση από πλευρά της ΠΑΕ να μην πάει κανένας νεαρός ποδοσφαιριστής να δώσει παρουσία, να δοκιμαστεί κατά μία έννοια στο συγκεκριμένο κάμπ. Κύριε Γιάννη, γιατί θα τιμωρηθεί? Μπορείτε να μας πείτε 3 πράγματα που πρέπει να γίνουν ώστε η ΑΕΛ να συνέλθει, λέει ένα μήνυμα. Νομίζω ότι η παρουσία του Ευρυπίδη του Συμπανάκου δίνει απάντηση. Δεν χρειάζονται ούτε 3 πράγματα, ούτε 13. Αυτοί γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει. Όπως και εγώ γνωρίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η φιλοσοφία προσωπικά η δική μου είναι εντελώς σε άλλη κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, έχω εμπιστοσύνη στον Ευρυπίδη της Πανάκο. Η επιλογή των 2 συνεργατών του ουσιαστικά, γιατί είναι δικές του προτάσεις, έχει να κάνει με το γεγονός πως βρισκόμαστε πλέον σε ένα άλλο καθεστώς, το οποίο ανέλαβε να οδηγήσει την ΑΕΛ στο μεγάλο σαλόνι, και μακάρι να τα καταφέρει. Αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, την ΑΕΛ που ξέρατε ξεχάστηκε.
την ΑΕΛ που ξέρουμε, να την ξεχάσουμε. Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη είναι, αλλά δεν σε ακούω καλά, Απόστολε, γιατί χαμήλωσε. Όχι, δεν... Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί... Δεν μπορώ να γίνω τώρα πιο αναλυτικός όσον αφορά σε αυτό. Ενδεχομένως, στην πορεία, νομίζω ότι πέραν του ότι θα επιβεβαιωθώ πανηγυρικά από τα γεγονότα, αλλά αυτό που λέω δεν είναι βέβαια και ούτε ύβρις ούτε μειωτικό για την ομάδα. Απλά άλλαξε δρομολόγιο. Εξάλλου... Κατάλαβα. Ναι, σε γατώνει. Μιας και είπα και για το, πώς το λένε, το Ζήση Ντελόπουλο διαδικτυακά, μια άλλη ιστορία, μια εκδρομική ιστορία, μας θύμισε ένα φοβερό στίχο του Ναζίμ Χικμέτ, να μάθεις να πετάς, αύριο ίσως να μας πάρουν και τους δρόμους. Για όσους δεν γνωρίζουν, Ναζίμ Χικμέτ είναι ο Ρίτσος, ο ηλίτης της Τουρκίας. Σαλονικιός βέβαια, γεννήθηκε στη Σαλονίκη. Αλλά από τις κορυφαίες μορφές. Αύριο ίσως μας πάρουν και τους δρόμους. Και τους δρόμους. Μας τους έχουν πάρει ήδη βέβαια, αλλά... Γιάννη, είναι για το τυπικό κομμάτι. Ορίστε. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα δούμε πώς κέρδισε... Το πώς κέρδισε η Γερμανία την Σκωτία, ναι, στην Πρεμιέρα. Να πω και κάτι άλλο, όπως είναι πριν το διάλειμμα. Ότι κατ' εμέ ούτε η Γερμανία με ενδιαφέρει, ούτε η Αγγλία, ούτε... Με ενδιαφέρουν τα τρία σημαντικά θέματα, τα οποία τα προσπεράσαμε. Εγώ επίτηδες τα άφησα, γιατί αυτά ήταν πρώτο θέμα, δεν ήταν η ΑΕΛ πρώτο θέμα. Κατ' εμέ τα τρία θέματα που πρέπει να συζητήσουμε και είναι τα κορυφαία, είναι η... Απόφαση του Αχιλλέα του Μπέου να διεκδικήσει την Προεδρία τη Super League είναι η πορεία και το λάθος του Ατρομή του Παλαμά που ενδεχομένως θα του στερήσει την άνοδο και είναι βέβαια και η άτακτη φυγή του Μελισανίδη, ο οποίος προσπάθησε με έναν τρόπο άκουμψο να φέρει τα πάνω κάτω, αλλά δυστυχώς το τρίκ που πήγε να κάνει του το κατακρύμνησε ο Αχιλλέας ο Μπέος με την πρώτη, γιατί ήταν ο πρώτος που με την πρώτη είπε ότι τον Γιάκο τον ρώτησαν αν θέλει να κατεβεί. Αυτά. Καλώς. Αναλυτικά τα πούμε στη συνέχεια. Ωστόσο, όπως θα πούμε και για την ΑΕΚ. Θα τα πούμε, γιατί θα σας δώσω και πληροφορίες για δύο επικείμενες μεταγραφές της ΑΕΛ. Ναι, έχει κι άλλα η ΑΕΛ, έχει κι άλλα. Πάμε να δούμε το Γερμανία-Σκωτία. Ήταν σαρωτική η Γερμανία στο... Ποια ήταν σαρωτική? Κόντρα στη Σκωτία. Στην Πρεμιέρα. Έπαιζε η Γερμανία. Ναι. Εγώ είδα 5-6 σαν το Καμερούν μοιάζανε και αρχηγό Τούρκο έχω. Τι η Γερμανία είναι αυτή. Είναι... η Γερμανία. Σιγά, την άμαξα. Παγκόσμιο φεστιβάλ. Εντάξει, ναι, έχουν γερμανική παιδεία αυτοί. Γεννήθηκαν στη Γερμανία, δεν είναι. Ναι. Να πω ότι... Σύμφωνα με πληροφορίες, μη με ρωτήσετε από πού, δεν θα σας πω. Η ΑΕΛ είναι πάρα πολύ κοντά στο να κάνει δικό της τον Ζαν Πιέρ Μπαριέντος. Τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος έλυσε τη συνεργασία του με τον Βόλο και... Στα 33 του αναζητεί τον επόμενο σταθμό της μεγάλης του καριέρας. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, αν προπονηθεί σωστά και θα προπονηθεί σωστά, είναι η μπαγκέτα
είναι ο διευθυντής της ορχήστρας, οποιασδήποτε ορχήστρας και αν αναλάβει. Και σε οποιαδήποτε ορχήστρα και αν συμμετέχει, δεν παίρνει άλλο ρόλο εκτός από το ρόλο του διευθυντή. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει ο προπονητής του σαν αμυντικό χαφ φυσικά, ο οποίος μαρκάρει, οργανώνει και σκοράρει, έχοντας πάρα πολύ καλά χτυπήματα, ιδιαίτερα τα ελεύθερα χτυπήματα, φάουλ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος άφησε τη σφραγίδα του 4 χρόνια στον Βόλο και θέλει να συνεχίσει την πετυχημένη του καριέρα στην Ελλάδα, παίζοντας σε άλλη ομάδα. Είναι σίγουρο ότι αν η ΑΕΛ αποκτήσει τον, είναι πάρα πολύ κοντά, τον Ζαν Πιέρ Μπαριέντος, θα βάλει ένα πολύ μεγάλο όπλο, ένα πολύ μεγάλο βέλος, ο Παύλος Οδεμιτζάκης, στην φαρέτρα του. Η άλλη περίπτωση είναι περίπτωση ενός center for που αγωνίζεται στην πρώτη εθνική, επαναλαμβάνω, ένας νεαρός center for που αγωνίζεται στην πρώτη εθνική, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος το πιθανότερο είναι να συνεχίσει, δεν έχει τελειώσει ακόμα η διαπραγμάτευση, η συμφωνία, γι' αυτό και δεν αναφέρω το όνομά του. Αναφέρω μόνο το εξής, ότι είναι ένας center for νεαρός που παίζει σε ομάδα Α' Εθνικής και φέτος ήταν πάρα πολύ καλός. Είναι 2 μεταγραφές που αν γίνουν θα δώσουν πολύ μεγάλη δύναμη στην ΑΕΛ. Φυσικά οι μεταγραφικές κινήσεις για την βυσσινή ομάδα θα πρέπει να συνεχιστούν. Θα πρέπει να συνεχιστούν για ποιο λόγο? Γιατί το ρόστερ της ΑΕΛ είναι ιδιαίτερα αποδυναμωμένο μετά και τις τελευταίες αποχωρήσεις. Και για να μπει δυνατή στην αφετηρία του φετινού πρωταθλήματος στη Super League 2, όπως κι αν αυτό διεξαχθεί, ή με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, θα πρέπει το ρόστερ που θα έχει η βυσσινή ομάδα να είναι όσο το δυνατόν πιο δυνατό, όσο το δυνατόν πιο πλήρες, όσο το δυνατόν πιο δημιουργικό. Αυτή είναι η απόψη μου, Γιάννη. Τώρα από εκεί και πέρα, έχεις απόλυτο δίκιο ότι είναι 3 θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε. Θα έρθει και ο φίλος μας ο Σπύρος ο Κανούλης, ο οποίος μια επαγγελματική δραστηριότητα τον κράτησε εκτός Βόλου. Τώρα είναι καθοδόν. Θα είναι στο στούντιο. Ένα στούντιο, ειδικά το στούντιο του Βόλου, είναι διαμορφωμένο έτσι, με τα καινούργια τα συστήματα, που πραγματικά μας κάνει να και πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε σε άλλη εποχή. Έχουμε φύγει. Ναι, αλλά θα πρέπει να μεριμνήσετε πρώτα ο Θεός από τη νέα περίοδο να είμαστε κι εμείς σε ένα τέτοιο στούντιο. Γιατί εδώ στο καμαράκι 2x3 που είμαστε, το αγαπάμε το σπίτι μας, αλλά στούντιο δεν είναι. Είπες για την ΑΕΛ, για Μπαριέντος και για το Center for. Ναι. Αλλά είναι ωραίες, επειδή πρέπει να γίνουμε 3, Γιάννη, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Και σε γιατί να πάμε σε διάλειμμα? Γιατί να πάμε σε διάλειμμα? Βγάλετε εμένα μόνο και να γίνει αλλαγή εκεί και ξανά αυτό. Γιατί πρέπει να γίνει για τους χορηγούς μας, να γίνει το διάλειμμα αυτό, το διαφημιστικό. Καλώς. Ξανά μαζί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και είπαμε ότι είμαστε 3 βέβαια. Ο Σπύρος ο Κανούλης είναι επί των επάρξεων όπως πάντα. Καλησπέρα. Ο Σπύρος Κανούλης, Γιάννη. Γεια σου Σπύρο, γίγαντα. Γεια σου Γιάννη μου. Άκου να δεις ένα μήνυμα. Καταρχάς, να πούμε ότι θέλουμε να συζητήσουμε αυτά τα 3 θέματα που έβγαλε στο τραπέζι ο Γιάννης ο Καλογιάννης. Την περίπτωση του Δημάρχου Βόλου, του κυρίου Αχιλέα Μπέ, ο οποίος θέλει να διεκδικήσει, όχι θέλει, διεκδικεί την Προεδρία στη Super League 1. Και θα είναι ο αυριανός πρόεδρος.
Και δεν υπάρχει αντίπαλος. Δεν υπάρχει, μόνο είναι στάντερ, σίγουρο. Γιατί ο Δήμαρχος το είπε. Ήταν υποψήφιος όταν γνώριζε, μάλλον θα ήταν σίγουρο ότι θα πάρει την Προεδρία. Το δεύτερο είναι η περίπτωση του Ατρομήτου Παλαμά, ο οποίος έκανε το λάθος που έκανε στο παιχνίδι με την Ανθρώπολη, ήταν τραγικό. Βέβαια. Τραγικό. Οι παράγοντες του Ατρομήτου Παλαμά θα πρέπει να μην κοιμούνται το βράδυ τόσο πολύ. Δηλαδή, όπως και τα μετέωρα κάνανε λάθος. Και τα μετέωρα κάνανε λάθος, Βέβαια. Δεν πήραν την έγκριση, την άδεια πριν. Γίνει το παιχνίδι και... Και φυσικά, χωρίς την άδεια... Βγήκε απόφαση από την ΕΠΟ τώρα αυτό για τα μετέωρα. Και τα δυο μαζί θα βγουν. Αλλά για τα μετέωρα δεν υπάρχει. Και ας πούμε να κέρδιζε... Πάλι δεν γίνανε τίποτα. Η Μαλεσίνα θα ήταν το... Να ξαναγίνει το παιχνίδι, ενδεχομένως να χάσει η Μαλεσίνα την άδεια. Μόνο εκεί. Τα μετέωρα και να κερδίσουν δεν έχουν κανένα πλεονέκτημα πλέον. Οπότε αυτό το μάτς δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Και το τρίτο είναι η απόφαση του κ. Μελισσανίδη να φύγει από την... Από την ΑΕΚ. Εγώ για το δεύτερο θέλω να πω πρώτα που είπες, Αποστόλη, ναι, για την ένσταση. Θεωρώ ότι... Νομίζω ότι πρέπει να καταγράψετε όμως, γιατί αμυδρά βλέπω κάποια μηνύματα που περνάνε για την ΑΕΛ, αν είναι δυνατόν να τα κρατήσουμε για τη συνέχεια. Όχι, θα μείνουν αυτά. Και για αν πιστεύετε ο άλλος δρόμος για την ΑΕΛ θα το συζητήσουμε μετά. Θα ρίξει το βάρος στο μη αθλητικό κομμάτι. Τι λέει? Πιστεύετε ο άλλος δρόμος για την ΑΕΛ θα ρίξει το βάρος στο μη αθλητικό κομμάτι? Δηλαδή, ένας άλλος δρόμος για την ΑΕΛ είναι ότι θα πρέπει να... Το κατανόησα. Γιάννη, για να συνεχίσουμε το θέμα με την Ανθούπολη. Πιστεύω ότι η Ανθούπολη το παιχνίδι θα το πάρει, γιατί η παράβαση που έχει κάνει η ομάδα του Παλαμά είναι αναφισβητή, διότι ο παίκτης που πήγε μέσα ήταν κακή συμμετοχή και δεν έχει σημασία που το παιχνίδι δεν έγινε, γιατί δεν αποδεικνύει αυτό που θέλει να πει ο Παλαμάς, ότι είχε δηλώσει. Πού το είχε δηλώσει? Γιατί για να δηλώσει έναν παίκτη πρέπει να είναι σε φύλλο αγώνος γραμμένος. Δεν έγινε φύλλο αγώνος, δεν υπήρξε διαιτητής εκεί για να κάνουν φύλλο αγώνος και να γράψει τους παίκτες τους υποτιθέμενους που θα παίξουν. Δηλαδή δεν έπαιξε παιχνίδι ο Παλαμάς και θεώρησε ότι ο παίκτης τιμωρήθηκε. Από το παιχνίδι αυτό. Θεώρησε ότι εξέτησε την ποινή στο... Ακριβώς. Δεν υπάρχει όμως θέμα, γιατί εδώ είναι δεδομένο ότι ο παίκτης ήταν τιμωρημένος, δεν εξέτησε την ποινή του και θεωρείται κακή συμμετοχή. Αυτό που λέει ο Σπύρος είναι μία άγνοια που δίνει ένα κάποιο συγχωροχάρτη στους τρεις υπαιτίους. Και οι τρεις υπαίτιοι, αν δεν υπήρχε αυτή η δικαιολογία, που ενδεχομένως λαμβάνεται ηθικά υπόψη. Γιατί νομικά δεν πρόκειται να... Έπρεπε να έχουν ρωτήσει, Γιάννη, οπωσδήποτε. Να έχουν άνθρωπο που να γνωρίζει τα θέματα αυτά με τα δελτία. Έπρεπε δηλαδή ο υπεύθυνος της να επικοινωνήσει με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Για να δείτε την Ένωση. Άγνοια νόμου, λέει, δεν συγχωρείται. Παραπλανήθηκαν συνεπώς. Ενδεχομένως κάποιος τους είπε ότι ισχύει, ότι εκτείει την ποινή του κλπ. Αλλά αυτό ήταν μια απλή ανάγνωση του κανονισμού. Δεν χρειάζεται να κάτι παραπάνω. Όμως, ο προπονητής δεν εγνώριζε. Ο ίδιος ο παίκτης δεν εγνώριζε ότι έχει συμπληρώσει. Ο ίδιος ο παίκτης δεν εγνώριζε. Ο ίδιος ο παίκτης, Γιάννη, πίστευε ότι έχει εκτίσει την ποινή του στο παιχνίδι. Αυτό λέμε. Και για τους τρεις ισχύει αυτό. Όμως θέλω να πω και κάτι άλλο. Ξέχωρα από αυτό το γεγονός. Που εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε κατά 99,9% οι Ανθρώπολοι θα
κερδίσει την ένσταση. Αλλά εγώ ως Ελσέος δεν ήθελα τέτοια άλλη. Ο Ατρόμητος Παλαμά έδειξε ότι ήταν καλύτερη ομάδα. Είχε μία πολύ καλή πορεία όλη τη χρονιά. Αυτό είναι ένα άλλο όμως. Αυτό είναι ένα άλλο όμως θέμα. Πράγματι, όπως το λες, Γιάννη, έτσι είναι. Άλλο θέμα είναι, να μην το πω. Ναι, ναι, σωστά, σωστά, πολύ σωστά. Κατ' εμέ είναι μια τεράστια αδικία, γιατί ο Παλαμάς φέτος, παρότι πληγεί σε περιοχή, έκανε μια συγκλονιστική πορεία και στο τοπικό πρωτάθλημα και στο κύπελλο της Καρδίτσας κλπ. Και στα μπαράζ. Και στα μπαράζ. Τον Γκράβελιν έπρεπε να πάρει. Ποιος είναι ο Γκράβελιν, ρε παιδιά? Ρε φίλε, εσύ που στέλνεις το μήνυμα, για βοήθησέ μας. Γκράβελιν, μήπως θες να πεις τον Καραβέλη? Γιατί Γκράβελιν δεν υπάρχει. Και το προηγούμενο μήνυμα που αφορά πάλι την ΑΕΛ έλεγε ότι, κύριε Καλογιάννη, Γιάννη, τι εννοείς ότι θα ξεχάσουμε την παλιά ΑΕΛ, λέει ο Αποστολέας. Τα τρία θέματα τα εξαντλήσαμε. Όχι, δεν εξαντλήσαμε. Το διευκρίνησα. Αυτό το διευκρίνησα. Μπορεί να γύρισαν τώρα τις... Όταν έκανα τη συγκεκριμένη αναφορά, το διευκρίνησα. Ότι περαιτέρω εξηγήσεις από αυτού δεν θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή, σήμερα. Είμαι βέβαιος, είπα, ότι τα γεγονότα θα με δικαιώσουν. Είναι πολύ απλό. Την ΑΕΛ που γνωρίζαμε, ας την ξεχάσουμε ή ξεχάστε την, όπως θέλετε πάρε το. Δεν υπάρχει η ΑΕΛ που γνωρίζαμε πια. Είναι σε άλλη ρότα, σε άλλο δρόμο. Απλά επειδή είμαστε παθολογικά οπαδοί και στρατιώτες της, εύχομαι αυτός ο δρόμος που επιλέχθηκε από τους νυν υπευθύνους να είναι στρωμένος με ροδοπέτερα και στο τέλος να πανηγυρίσει η ομάδα την άνοδο. Γιατί η άνοδος είναι αυτή που καλύπτει τα πάντα. Ξεκαθαρισμένα πράγματα. Λέει ένα άλλο μήνυμα. Απόστολε, ο Σέντερφορ έπαιζε αλφα εθνική Ελλάδας, είναι κάτω από 25 ετών. Ναι, φίλε μου, έπαιζε αλφα εθνική και παίζει αλφα εθνική Ελλάδος. Ο Σέντερφορ, τον οποίο διαπραγματεύεται η ΠΑΕΛ, είναι κάτω από 25 χρόνων, περίπου εκεί, στα 25. Και είναι και σκαλονικιός. Όχι, δεν, μη, άστα τώρα αυτά, αυτά τα... Τι να πείσω. Αυτά τα περίεργα που ξέρεις, Καλογιάννη, άστα. Καλά, δεν θα το πω το όνομα, αλλά κρατήστε ένα όνομα που αρχίζει από Δέλτα. Από Δέλτα. Το επώνυμο από Δέλτα. Θα τα πούμε στις εκπομπές της νέας χρονιάς. Μάλιστα. Αλλιώς είναι, αλλά... Εσένα, δεν λέω για τον ποδοσφαιριστή, δεν λέω για τον ποδοσφαιριστή. Εσένα θα σου πω το Δέλτα μόλις έρθεις Λάρισα. Για να πέσεις κάτω από την καρέκλα. Αλλά μια που μιλάμε όμως τώρα, Γιάννη, θα ήθελα να μου σχολιάσει από τη δική σου πλευρά την απόφαση του Δημάρχου Βόλου του Αχιλέα του Μπέο, ναι, να εμπλακεί. Εν πρώτης κατά την προσωπική μου άποψη, είναι η ορθότερη επιλογή όσων αποφάσισαν να ψηφίσουν Αχιλέα Μπέο. Ορθή επιλογή η προσωπική του απόφαση. Γιατί σε αυτό το μαγαζί που λέγεται Ελληνικό Ποδόσφαιρο, με τους στριγμούς που υπάρχουν και τις εκάστοτε παράγκες τις αλληλοσυγκροώμενες και με τη μέθοδο της κυταροδρομίας αναλαμβάνωσης εργολαβικά τους τίτλους και τις διαρθρώσεις ακόμη και των μικροτέρων κατηγοριών, μόνο ένας μπορεί να βάλει τάξη. Και αυτός είναι ο Αχιλλέας ο Μπέος. Βέβαια, συγκρούεται και μάλιστα με πάταγο η πρόσφατη τοποθέτησή του που είχε πει ότι θέλω να αποσυρθώ, να βρεθεί κάποιος να πάρει το πόλο, γιατί το μέλημά μου πρώτο είναι να αφιερωθώ στην πόλη μου, στο Δήμο και ούτω καθεξής. Και έφνης
Εγώ δεν πιστεύω ότι επειδή δεν ευρέθηκε αγοραστής για την ομάδα του Βόλου, να μετάνιωσε ο Αχιλλέας Ουμπέος και να είπε τώρα κατεβαίνω και για πρόεδρος. Νομίζω ότι το είχε στο μυαλό του και αυτό ήρθε κέρδισε, όχι ως γλυκό του κουταλιού, αλλά ως κάτι πολύ μεγάλο, με την υποψηφιότητα, τη μοναδική του Μάκη του Γκαγκάτση. Είναι βέβαιο ότι η παρουσία Γκαγκάτση στην ΕΠΟ, που δεν έχει να κάνει με αμαρτωλές άλλες σελίδες του βιβλίου του ελληνικού ποδοσφαίρου, ήταν ένα πολύ καλό κίνητρο για τον Δήμαρχο Βόλου και πρόεδρο της ομάδας του Βόλου να διεκδικήσει και αυτό στην Προεδρία στη Super League 1, γιατί ξέρει ότι δεν θα έχει να κάνει με κάποιον άνθρωπο ο οποίος εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Νομίζω ότι θα καταφέρει ο Αχιλλέας Ουμπέος να κάνει ένα από τα καθαρότερα πρωταθλήματα που υπάρχουν, αυτό είναι βέβαιο, όπως πιστεύω ότι θα ωφεληθούν τα μάλα και οι θεωρούμενες μικρές, μικρομεσαίες ομάδες, οι οποίες δεν έχουν ούτε το προνόμιο στους αγώνες τους με τους μεγάλους να υπάρχουν ξένοι διαιτητές, οι οποίοι δεν θα έχουν κάποια υποχρέωση κάπου και όπου, αλλά επίσης θα έχουν και τη δυνατότητα, όταν το αξίζουν ή είναι πιο τυχερές, να πάρουν και αυτές κάτι που αξίζει περισσότερο από μία ήττα. Είμαι βέβαιος ότι αυτά θα γίνουν στη θητεία του Αχιλλέα του Πέου ως πρόεδρος της Super League 1. Αλλά σας είπα, εκείνο που με ξυνίζει είναι το πώς έφνης άλλαξε και από την αφιέρωση που ήθελε να κάνει, να αφιερώσει τον εαυτό του στο Δήμο, στην τοπική αυτοδιοίκηση, ξαφνικά βάζει δύο καρπούζια και τεράστια μάλιστα στη μασχάλη και το ερώτημα που τίθεται βέβαια δεν είναι αν θα τα καταφέρει. Γιατί είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρει επί του γεγονότος ότι είναι και άριστος οργανωτικά και το κυρίαρχο ζήτημα είναι πως τον θεωρώ εξ ορισμού έναν από τους πιο τελειομανείς παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου αλλά και λειτουργούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τον έχεις δει από κοντά το κύριο Μπέο? Πότε, τα τελευταία χρόνια? Ναι, τον τελευταίο. Τελευταία φορά που συναντηθήκαμε ήταν στο Πανεσσαντικό, στο παιχνίδι ο Πόλος ΑΕ. Τον είδες από κοντά, έχετε μιλήσει? Πέραν του αγώνα έχουμε συμφάει και σε... Ναι, αυτό ήθελα να σου πω, ναι, το ξέρω. Άρα ξέρεις ότι είναι θεόρατος. Άμα κάνει έτσι το χέρι, στη μασχάλη του από κάτω, βάζει τρία καρπούζια. Όχι ένα. Τρία καρπούζια. Να συμπληρώσω. Να πω όμως το εξής. Και εγώ θέλω να συμπληρώσω κάποια πράγματα. Ναι, πες τα εσύ για να... Λοιπόν, πέρα από αυτά που πηγαίνεις, που πράγματι συμφωνώ σχεδόν σε όλα, θέλω να πω ότι με την εκλογή του Δημάρχου θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Ήδη έχουν αρχίσει. Και πολλοί εξημών με ύψιλο και ήττα αρχίζουν και τρέμουν. Και πράγματι, όπως είπε ο Γιάννης, θα υπάρξει ένα διαφορετικό... Θα υπάρξει διαφορετικό. Με ήττα δεν τρέμει κανείς. Ούτε εγώ τρέμω, ούτε πιστεύω εγώ, τρέμει. Εγώ τα βάζω όλα, Γιάννη, γιατί. Πιστεύω ότι επειδή ο Αχιλλέας... Ο Δήμαρχος του Βόλου, ο Αχιλλέας Ουμπέος, όχι γνωρίζει το αντικείμενο μόνο. Όχι μόνο γνωρίζει το αντικείμενο, αλλά γνωρίζει και πολλά πράγματα. Το εξημών με ήττα αφορά εσένα, τον Αποστόλη και εμένα. Εντάξει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο και είναι σίγουρο πράγματι ότι θα έχουμε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα και σίγουρα προτάσεις. Μία σκέψη εγώ, ας κάνει η Επιτροπή Διαιτησίας και η Λίγκα 1, γιατί, δηλαδή από πού προβλέπετε μόνο. Θα δούμε. Πιστεύω ότι και οι διαιτητές θα αλλάξουν ρότα πλέον και όπως είπε ο Γιάννης, οι μικρές ομάδες εντός εισαγωγικών, πιστεύω ότι θα έχουν σίγουρα βοήθεια από όλες τις πλευρές. Το πιο σημαντικό είναι επιτυχημένη η πορεία του. Νομίζω ότι θα αλλάξει και ο τρόπος του play
των αγώνων μπαράζ πλέον. Θα υπάρξουν πολλά πράγματα. Έχει πολλές σκέψεις. Αυτό θα ήθελα να το πούμε στο τέλος, τώρα που ναι. Δεν ξέρω αν... Ήταν μια πρόταση η οποία... Επιτυχημένη η σκέψη του πάντως. Το 2019 συγκεκριμένη πρόταση, αλλά δεν πέρασε ποτέ. Τώρα ωστόσο, εκ του γεγονότος ότι πήραμε και πέμπτη θέση στην Ευρώπη, είναι βέβαιο ότι θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Οι ομάδες από τις θέσεις 1 έως 4 θα παίξουν για τα όμορφα εισιτήρια της Ευρώπης. Από τις θέσεις 5 έως 8 θα παίξουν για το 5ο εισιτήριο. Και από τις θέσεις 9 έως 14 για να αποφύγουν τον κρεμό. Θα έχουμε δηλαδή 3 γκρουπ. Η μοναδική ένσταση που έχω για το θέμα αυτό, που είναι πολύ καλή πρόταση, γιατί... δεν υπάρχει πλέον αγώνας χωρίς ενδιαφέρον. Όλοι οι αγώνες θα έχουν ενδιαφέρον. Ενώ τώρα υπάρχουν αρκετά παιχνίδια, ειδικά στα play-out. Η Λαμία με τον Άρη, να ποιος θα ξυπνήσει πιο πρωί. Πιστεύω ότι αυτό που έγινε, που θα γίνει μάλλον, είναι πάρα πολύ καλό. Θα βοηθήσει και τις ομάδες και το πρωτάθλημα και γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ένσταση μόνο η δικιά μου είναι η εξής. Υπάρχει σχέδιο, ειδικά στο δεύτερο γκρουπ, που θα αγωνιστούν για την πέμπτη θέση ή τα 500 χιλιάρικα αν δεν υπάρχει το προνόμιο της πέμπτης θέσης και τα 300 για το δεύτερο, ξεκινώντας όλες οι ομάδες με 0 βαθμούς από την αφετηρία του μίνι πρωταθλήματος. Αυτό δεν είναι σωστό σύμφωνα με τη δική μου άποψη. Ότι θα ξεκινήσουν με 0 βαθμούς. Ναι. Ποιος το λέει αυτό, δεν πρόκειται να γίνει. Τότε γιατί θα παίξει. Πρόταση. Κανονική διάρκεια για ποιο πράγμα. Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι η ένσταση αυτή, μόνο αυτή την ένσταση έχω. Δηλαδή, να ας βρεθεί ένας τύπος που θα μοιράζει τους βαθμούς στη μέση. Αποστόλη, πρόταση είναι ακόμα, κοιτάξτε, πρόταση είναι πράγματι και θα συζητηθεί. Όλα θα υπάρξουν παραμέτρους. Ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τον πρωταθλητή. Όποιος κατέθεσε αυτή την πρόταση είναι εκτός πραγματικότητας. Η χειρότερη περίπτωση ήταν αυτή που εφαρμόστηκε την περασμένη περίοδο, την περίοδο που έληξε στη Super League 2. Δηλαδή να κόβονται οι βαθμοί της κανονικής περίοδου στη μέση. Να κόβονται στη μέση οι βαθμοί της κανονικής περίοδου. Όχι να ξεκινάνε όλοι με 0, τότε για ποιο λόγο να παίξουν 2 γύρους. Για να πάω πού. Τότε κι αν θα υπάρξουν αγώνες αβαμπά. Διότι αφού ξέρω ότι θα ξεκινήσουμε όλοι με 0, θα πάω χαλαρά στην κανονική διάρκεια. Αφού έχω ήδη πάρει το εισιτήριο για την τετράδα ή για τη μεσαία τάξη, το 5 ως 8. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται και δεν πρόκειται, νομίζω. Αυτό να περάσουμε να... μπέο. Αυτό ήθελα να πω. Μπέο, δεν περνά. Αυτό ήθελα να πω, ότι κάτι πρέπει να γίνει, αυτό πρέπει να έρθει ένας τύπος, πρέπει να έρθει κάτι, ούτως ώστε οι ομάδες θα ξεκινούν με μπόνους, με βάση την προσπάθεια που έκαναν στην κανονική περίοδο της πάλι μηνύματα. Ο άλλος δρόμος λέει έχει σχέσεις με το Τζιμπανάκο. Σου λέει Γιάννη, ο άλλος δρόμος. Ναι, μην προσωποποιούν τώρα τοποθετήσεις μου. Ναι, είναι καλύτερο παιδιά, είναι καλύτερο. Δηλαδή να μην υπάρχει... Γιατί... Ήξερα ότι θα γίνει αυτό το μπαμ. Ας περιμένω να τον δουν τον άλλο δρόμο. Μην ξέρω να τους το πω από την αρχή. Και όσον αφορά τον Ευρυπίδρο Τσιμπανάκο, το έχω δηλώσει ευθέως και ευθασώς από την αρχή της εκπομπής. Πρόκειται περί ικανότατου παράγοντα, γνώση του ποδοσφαίρου, ο οποίος είναι μια σπουδαία επιλογή, εφόσον παραμείνει και ο Δερμιτσάκης, καθότι συνεργάστηκα μαζί και γνωρίζουν. Ξέρει τα χνότα ο Άνος του Αλουνού. Είναι πολύ καλή περίπτωση. Τώρα, κάποιες άλλες περιπτώσεις, εγώ προσωπικά μπορεί να έχω ενστάσεις. Παραδείγματος χάρη ο Σπύρος Παπακοσταντίνου.
ανέλαβε, λέει, προϊστάμενος του διοικητικού τμήματος. Τι σημαίνει αυτό? Γενικός Νταλαβεριτζής, να το πω έτσι, μέχρι τώρα ήταν η κολόνα στα οικονομικά της ΠΑΕ, ο Τάσος ο Χριστακόπουλος. Η έλευση του κυρίου Παπακοσταντίνου μου δίνει εμένα το δικαίωμα να πιστέψω ότι ο κύριος Χριστακόπουλος είναι υπό ατμό. Όχι γιατί δεν είναι ικανός, αλλά επειδή προσωπικά πιστεύω πως δεν είναι πλέον χρήσιμος. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο Τάσος Χριστακόπουλος είναι διάνοια επί των οικονομικών και όχι μόνο. Αλλά για να κάνεις οικονομικές κινήσεις πρέπει να υπάρχει και ταμείο. Υπάρχει ταμείο. Την πάει άλλη τώρα. Περιμένουμε κάτι από κάπου που θα μας λύσει τα χέρια για να κλείσει και ο Μπαργέτος, να κλείσουν και δεκάδες άλλες πληγές που υπάρχουν. Τα δέντρα, το προπολιτήριο, είναι εγκατελειμμένο. Τα δέντρα είναι, θέλουν δουλειά, Γιάννη, είναι διαλυμένα. Τι δουλειά? Τα χόρτα έφτασαν μέχρι πάνω. Τώρα γίνονται κάποιες κινήσεις, αλλά για να μην θεωρηθεί ότι εγώ μπαίνω εμπόδιο στη νέα προσπάθεια που γίνεται και είμαστε όλοι στρατευμένοι σε αυτήν, το ξεκαθαρίζω, αλλά δεν μπαίνω σε άλλες λεπτομέρειες, γιατί πραγματικά δεν μπορεί να έχεις κάψει τόσα ταλέντα προηγούμενα. Αγγελούλης, Δάκτυλας, Χαλάτσης, Ζησούλης και ούτω καθεξής, τόσα παιδιά, και τώρα να κάνεις άλλα νέα παιδιά επαγγελματίες, με ποια προϋπόθεση? Μα δεν έχεις δείξει μέχρι σήμερα ότι εμπιστεύεσαι τους νεαρούς. Πήρες ένα ρόστερ με 15 λαρισίους και σε λίγο ενδεχομένως να ψαχνόμαστε. Καλώς. Παιδιά, για εσάς που στέλνετε τα μηνύματα, Γαλάτιλε, μήπως ο Φόρ είναι Έλληνας, δεν υπάρχει περίπτωση να σας πω τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό που σας είπα. Γιατί αν βγει από το στόμα μου κάτι το οποίο δεν είναι ανακοινώσιμο από προτροπή δικιά σας και λάθος ομολογουμένως δικό μου, τότε υπάρχει περίπτωση να χαλάσει η μεταγραφή, να χαλάσει η μετακίνηση. Το καταλάβατε? Δεν είναι ανακοινώσιμο τίποτα, ούτε αν είναι Έλληνας, ούτε αν είναι Πορτογάλος, ούτε αν είναι Άγγλος, δεν είναι τίποτε. Γιατί βιάζεται τόσο πολύ? Ένα πράγμα έπρεπε να ενδιαφέρει τον κόσμο της ΑΕΛ αυτή τη στιγμή. Είναι βέβαιο ότι ο Τσιμπανάκος, ο Ευρυπίδης με τον Πάρο τον Δερμιτζάκη, εφόσον συνεργάζονται και είναι αδερφοποιητοί κατά την άποψή, μπορούν να κάνουν τις καλύτερες μεταγραφές. Πάντως και εγώ, Γιάννη, πιστεύω ότι ήταν Γιάννη, σωστή επιλογή για τον Τσιμπανάκο, κατά τη γνώμη μου. Ναι, δεν χρειάζεται λοιπόν να πιέζουμε τον Αποστόλη του Γαλάτη να μας πει τι υπηκότητα είναι ο Φόρ ή αύριο στο περίο ο αριστερός. Όλα με την ώρα τους. Λοιπόν, όχι, δεν είναι όλα στην ώρα τους. Είναι ότι οι μεταγραφές που θα γίνουν, εφόσον υπάρχει το χρήμα να εξυπηρετηθούν οι μεταγραφικές αυτές κινήσεις, θα είναι τέτοιες που θα καταστήσουν την ΑΕΛ πραγματικά που μπορεί. Αν δεν γίνουν οι μεταγραφές που πρέπει, δεν θα ευθύνονται αυτοί που επιλέγουν τους παίκτες, δηλαδή οι Δερμιτζάκη της Πανάκο. Άρα θα ευθύνεται το οικονομικό έλλειμμα που υπάρχει στην εταιρεία. Γι' αυτό και η συνδρομή των φιλάθλων με εισιτήρια διαρκείας, με πινακίδες, με χορηγίες, με ενοικίαση σουητών κλπ. Θα είναι καθοριστικές και πρέπει όλοι να συνδράμουν, τουλάχιστον αυτή τη χρονιά, να πούμε άντε μία ακόμα και ό,τι γίνει. Και αν δεν γίνει, εδώ είμαστε να το ξαναζητήσουμε. Αυτά που λες, Γιάννη, είναι πάρα πολύ σωστά. Εκεί πρέπει να εστιάσει την προσοχή του ο μέσος οπαδός της ΑΕΛ και όχι μόνο της ΑΕΛ, οποιασδήποτε ομάδος. Απλά θα πρέπει να καταλάβετε ότι η πληροφορία βγαίνει από τους ανθρώπους του τύπου μόνο
αν δεν πρόκειται να κάνει κακό. Αν σας πω κάποια λεπτομέρεια όπως αυτή που ζητάτε εσείς τώρα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χαλάσει η μετακίνηση. Και αυτό θα είναι εγκληματικό. Εγώ λέω το άλλο πως. Άντε να μην πεις λεπτομέρεια, να πούμε και το επώνυμο κατευθείαν. Τι θα κερδίσουμε? Η μεταγραφή θεωρείται τελειωμένη όταν πέφτουν οι υπογραφές. Έτσι. Τι να κάνουμε, κουσκούς τώρα? Είπε ο τάδε ότι έκανε μεταγραφή και υπέγραψε και έκανε. Τι να λένε αυτά? Και αν δεν υπογράψει, πόσες φορές είδαμε μεταγραφές την τελευταία ώρα να χαλάνε? Ακριβώς. Είτε εκ των απαιτήσεων των μανατζαρέων, οι οποίοι γύρισαν τον πιφτέκι ανάποδα, είτε γιατί, συγγνώμη, η σύζυγος του ποδοσφαιριστή δεν μπορούσε να μείνει σε συγκεκριμένη πόλη και ούτω καθεξής. Τα υπόλοιπα είναι λόγια να αγαπιόμαστε. Τόση πίεση πια. Πες μας το όνομα, πες μας μια λεπτομέρεια. Αυτά μόνο σας ενδιαφέρει? Ή αν θα μπορέσει το Λαρισινό ποδόσφαιρο και το Θεσσαλικό κατ' επέκταση να ανεβεί βαθμίδες, να ανεβεί σκαλοπάτια. Και μια που μιλάμε για Θεσσαλικό ποδόσφαιρο, πίσω από το μαρτύριο που περνάει αυτή τη στιγμή ο Ατρόμητος Παλαμά, βρίσκεται και μια άλλη ομάδα που περνάει πάλι ένα εξίσου, μια εξίσου μεγάλη ταλαιπωρία. Η ομάδα αυτή είναι η Αναγέννηση Καρδίτσας, η ΆΣΑ, η οποία Αναγέννηση Καρδίτσας, λένε οι πληροφορίες ότι η διοίκηση του κυρίου Παπαδημητρίου δεν θα την αφήσει στην ΓΑΜΑ Εθνική. Τι να την αφήσει? Εδώ υποβιβάστηκε σαν να μην τρέχει τίποτα. Υπέγραψε, εδώ ανακοινώθηκε και ο νέος προπονητής. Και μάλιστα σε φωτογραφικό ενσταντανέ, χειραψία με τον κύριο Παπαδημητρίου, σαν να ξεκινάμε από την αρχή. Μια χαρά όλα. Δεν τρέχει και τίποτα. Ποιο προπονητή πήρε, Γιάννη? Ο Ντίμο του Καβακά. Μάλιστα. Εντάξει. Για ΓΑΜΑ Εθνική, καλώς. Έγιναν λάθη, άσχημες κινήσεις. Τους έλεγα. Πού πάτε με Τυριακίδη? Δεν είναι μόνο αυτό. Πάτε με Τυριακίδη? Ήταν και άλλες κινήσεις, δυστυχώς. Δεν Παναγία μου και Χριστέ μου. Οι μετακινήσεις, οι μετατοπίσεις και να μην πω τη λέξη κουλουτούα κλπ. Δυστυχώς έφεραν αυτά τα αποτελέσματα. Τι σημαίνει η επίσκεψη Πιλαδάκη στη Λάρισα για την ΑΕΛ? Επισκέφθηκε τη Λάρισα ο κ. Πιλαδάκης? Τίποτα, να ήρθε στη Λάρισα και μάλιστα το ξέχασα αυτό να το πω. Του πήρε ο Χρυσοβαλάτης ο Μπέσος εκ των χορηγών μας και βέβαια ο ιδρυτής του μουσείου της ΑΕΛ, ο Χρυσοβαλάτης, ο οποίος σε τακτά διαστήματα έχει μία στήλη στο διαδίκτυο, την οποία εμπλουτίζει με την καρέκλα της ανάκρισης. Ουσιαστικά πάνε κάποιοι ποδοσφαιριστές, παράγοντες, παλέμαχοι, βετεράνοι ή εν ενεργεία, τους οποίους κάνει κάποιες ερωτήσεις ο Χρυσοβαλάτης, απαντάνε και είναι εξαιρετική αυτή η κίνηση. Γιατί να σας πω και την προσωπική μου άποψη, αμαρτία δεν είναι. Τα κείμενα του Χρυσοβαλάτη είναι πολύ καλύτερα, οι ερωτήσεις που κάνει, από κάποια κείμενα δημοσιογράφων που διαβάζουμε, με 6.000 εισαγωγικά δημοσιογράφων μπροστά και πίσω. Λοιπόν, άνθρωποι που κάνανε 6 λάθη στη λέξη γαλατάς, κάνε σήμερα να αρθρογραφίσουν. Δεν γίνεται. Ο Χρυσοβαλάτης λοιπόν βρήκε την ευκαιρία με την έλευση του Κώστα του Πιλαδάκη να του πάρει μια συνέντευξη, η οποία είχε μέσα και το χαμογελό της και σαν να έθεσε κάποια προϋπόθεση εμπλοκής του με την ΑΕΛ κλπ. Δεν βλέπω τέτοια ιστορία εγώ επουδενή, σε καμία περίπτωση. Αμά να φωνάξει και το Λιράκι να πάρουν την ΑΕΛ μαζί. Ποιος θα βάλει τελευταίο? Ποιο? Τα λεφτά ποιος θα τα βάλει? Ο Λιράκης. Χιούμορ κάνω.
Ο Λιράκης μπορεί να έχει. Ο Λιράκης ίσως έχει περισσότερα λεφτά από την Ταλάντα. Λοιπόν, η περίπτωση του Κώστα του Πυλαδάκη να εμπλακεί με την ΑΕΛ, κατά την άποψή μου, είναι μία και μοναδική. Να συνεργαστεί με τον Αχιλλέα τον Ταβέρνη. Ο ένας έχει το γήπεδο, έστω και με τον τρόπο που το έχει, γιατί το γήπεδο ανήκει σε φάντα, μην ξεχνάμε. Απλά εξυπηρετούνται οι δόσεις του δανείου και ούτω καθεξής. Αλλά μόνο με συνεργασία, αλλά επειδή έχω την αίσθηση ότι υπάρχει οικονομική δυστοκία και από τις δύο πλευρές, αν ενωθούν Αχιλλέας Δαβέρης και Κώστας Πυλαδάκης, δεν θα μας προκύψει κάτι σημαντικό. Σημαντικό θα ήταν, επειδή ο Αχιλλέας ο Δαβέρης έκανε τη θρησκεία και πήρε την ΑΕΛ, αγόρασε τις μετοχές, έβαλε θηλιά στο λαιμό του για τα χρέη που υπήρχαν κλπ. Θα περίμενε να βάλει ο Πυλαδάκης κάποια χρήματα ώστε να υποβοηθεί η ομάδα και να πάνε και οι δυο μαζί χέρι-χέρι. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Και τώρα που το θυμήθηκα και όλα σας πω, ξέρετε πώς δημιουργήθηκε το χρέος της ΑΕΛ, μιας και ανέφερες για Κώστα Πυλαδάκη κλπ. Ξέρετε ότι η ΑΕΛ πλήρωνε 400 χιλιάρικα κοντά το χρόνο ενίκιο στο Αρίνα. 310 και κάτι ψηλά στην ΠΠΑ. Λοιπόν, 5 χρόνια, 2 εκατομμύρια και αυτά τα 2 εκατομμύρια συν το 1,5 και πλέον άλλα 2 που χάθηκαν από τον υποβιβασμό στη Β' Εθνική και τη μη επάνωδο της ομάδας αμέσως στη Σούπερ Λιγκ 1, είναι τα χρέη. Αυτά ήταν τα χρέη. Άλλο να πληρώνεις 100 όπως πληρώνει τώρα ο κύριος Νταβέλης και άλλο 400. Είναι μεγάλη διαφορά. Λέει το μήνυμα, σχολιάστε την απόφαση του Αχιλλέα Μπέου να εκλεγεί πρόεδρος της Λίγκα. Είπαμε προηγουμένως, ήταν σωστή η απόφαση. Απλά, μισή ώρα μιλούσα. Απλά συμπληρώνοντας αυτά τα πολύ σωστά που είπαν οι δύο φίλοι συμπαρουσιαστές, ο Γιάννης ο Καλογιάννης και ο Σπύρος ο Κανούλης, να σας πω ότι ο σκηνοθέτης μας λίγο να κάνει το preview εδώ. Να σας πω ότι ο πρόεδρος της Super League είναι εξ οφιτσίου αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Οπότε, γι' αυτό είπα προηγουμένως, μερικοί δεν θα χάσουν τον ύμνο τους. Σε κάθε συνεδρίαση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας... Δεν πρόκειται να χάσει τον ύμνο του κανένας, γιατί αυτοί που θα είναι στο προεδρείο της ΕΠΟ δεν θα είναι αυτοί που ήταν μέχρι τώρα, Σπύρο. Θα δούμε. Επουδενή. Ούτε ο Καγκάτσης πρόκειται να χάσει τον κύπρο με τον Αχιλλέα του Μπέου, ούτε ο Αχιλλέας του Μπέου με τον Καγκάτσι. Καταρχάς πιστεύω ότι, Γιάννη, πιστεύω ότι ο Δήμαρχος έχει δική του γραμμή, θα έχει τα δικά του θέματα, θα προτείνει λύσεις, θα προτείνει διάφορες οπωσδήποτε αλλαγές και θα περάσει τη γραμμή του και στην ΕΠΟ. Πού κολλάει αυτό, δεν υπάρχει γραμμή. Όχι, κολλάει, που κολλάει. Εγώ το λέω από τώρα που κολλάει. Δεν κολλάει πουθενά. Επειδή το λες από τώρα, θα σε παραπέμψω στην παρθενική δήλωση του Αχιλλέα του Μπέου όσον αφορά την υποψηφιότητά του. Είπε ο άνθρωπος ότι ο κύριος λόγος που τον όφησε να βάλει υποψηφιότητα ήταν η ουσιαστικά τυπική πλέον εκλογή του Γκαγκάτσι στην Προεδρία της ΕΠΟ του Μάκη του Γκαγκάτσι, διότι λαϊκά θα το πω, είπε ο Αχιλλέας ο Μπέος, ότι έχουν τις ίδιες ιδέες, ταιριάζουν τα χνότα όσον αφορά το δίκαιο του ποδοσφαίρου. Τώρα μου λες, θα το περάσει, μα αφού ταιριάζουνε. Ταιριάζουνε. Αλλά... ταιριάζουν τα χνότα, τέλος. Αλλού είναι το πρόγραμμα. Αλλά ο Δήμαρχος έχει το πρόγραμμα. Γιατί ο Μελισσανίδης συνέκανε με ελαφρά κουμματάκια. Παρεπιπτόντως, εσύ πιστεύεις ότι ο κύριος Μελισσανίδης έφυγε από την ΑΕΚ?
Εγώ πιστεύω, όχι, οικονομικά, όχι. Ενδεχομένως και οικονομικά, οικονομικά δεν παρέδωσε με το γημέδε και δεν υπάρχει. Είμαι βέβαιος ότι ο άνθρωπος που ανέλαβε την ΑΕΚ, ο οποίος είναι, συνεργάζεται με τον Μελισσάνη, δεν θυμόμαι και το επώνυμο του συγκεκριμένου. Ηλιόπουλος. Λοιπόν, αυτός ο καινούριος ο αγοραστής, αυτός δεν είναι Σπύρο. Ναι. Προφανώς του είπε ο Δημήτρης ο Μελισσανίδης, πάρε την ομάδα, ό,τι υποχρεώσεις υπάρχουν, τις πληρώνεις. Ό,τι εισπράξεις υπάρχουν, τις παίρνεις. Κατά αυτή την έννοια, ναι. Για παραχώρηση πλειοψηφικού πακέτου και τέτοια, δεν το νομίζω ότι έγινε. Απλά βλέποντας το σκηνικό που έγινε με την συμμαχία, ουσιαστικά, Σαββίδη-Μαρινάκη, ήξερε τι θα γίνει. Έκανε ένα λάθος όμως ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Τεράστιο λάθος. Πήγε να φάει την όλη κατάσταση, σε εισαγωγικά το φάει, με την είδηση, και αυτή σε εισαγωγικά, ότι κατεβαίνει υποψήφιος στην ΕΠΟ Ισίδωρος Ντογιάκος, προφανώς για να φοβήσει το Βασίλη τον Καγκάτση, τον πατέρα, επί του γεγονότος ότι υπάρχουν κάτι ανοιχτά μέτωπα με τη δικαιοσύνη. Καταρχήν ο Μάκης μπάσκε ο Καγκάτσης με τον πατέρα του δεν μιλάει. Μπάς και αποσυρθεί ο Μάκης. Όμως έπεσε στο κενό αυτή η ιστορία και σύν της άλλης τα κουκιά δεν βγαίνανε. Δεν πιάστηκε στον ύπνο ο Μελισσανίδης, εγνώρισε τις κινήσεις που θα γινόταν, αλλά δεν πίστευε ποτέ ότι θα φτάσει η ιστορία να χάσει το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟ κλπ. Γιατί αν πήγαινε κανονικά, ουσιαστικά η σειρά του ΠΑΟ ήταν να πάρει την προεδρία στην ΕΠΟ. Άρα, αν έλεγε ο Μελισσανίδης Νταγκάτσης, δεν έτρεχε και τίποτα. Όμως αυτό το πρόλαβε ο Μαρινάκης μέσω κάποιου άλλου και από το περασμένα Χριστούγεννα, τα που σας λέω είναι δοκουμένα, υπήρθε η πρώτη συμφωνία μεταξύ Σαββίδη και Μαρινάκη. Και είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι την ιστορία δεν την έκανε ο Θεοδωρίδης, όπως λέει κάποιος, ο γραμματέας του ΕΠΟ, ο γιος του Σάβα. Την έκανε ο Μάριος, ο Κύπριος. Τόσο που γενοερχόταν εδώ τότε που είχαμε την επιτήρηση και είναι επικεφαλής της UEFA, υπεύθυνος στις επαφές με τις εθνικές ομοσπονδίες. Α, ο ποιος, ο Μάριος, ο Γεωργίου, αυτός. Ναι, αυτός την έκανε τη δουλειά. Ο Μάριο. Αυτός ο οποίος θα προταθεί και για Τζέο, στη θέση του Φιλιππούση. Καλά, με συγχωρείς. Θα αφήσει την UEFA τώρα ο Κύπριος να έρθει στη θέση του Φιλιππούση τώρα. Δεν φοβούνται, μη πάθει ο Καγκάτσης ότι έπαθε ο Σαγοράκης. Όχι, οι πρόεδροι των ενώσεων. Την κυβίστηση την έχουν για πλάκα τώρα. Πάντως αυτό που έχω να πω με σιγουριά είναι ότι ο κύριος Μπουχλαριώτης θα είναι σε πολύ καλή θέση ίσως στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Θα βρίσκεται ο κύριος Μπουχλαριώτης που το αξίζει. Είναι ένας πολύ καλός παράγοντας. Ο Δημήτρης το αξίζει. Ένας πολύ καλός παράγοντας και αυτό είναι τιμή και για το λαρισαϊκό ποδόσφαιρο. Έτσι δεν είναι? Και τι έτσι λέει, είναι. Πληρώνω να δω Καλογιάννη χωρίς μουστάκι, λέει ένα μήνυμα Γιάννη. Και πρόσεξε, πληρώνω. Δεν φτάνουν τα φράγκα, πες. Είναι όρκος τιμής στον πατέρα μου του σχορεμένου και δεν υπάρχει περίπτωση με το χρυσάφι όλης της γης. Εντάξει, όχι, έλεγε και ο Γεωργίτσες, δεν έλεγε όχι. Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει. Ναι, τι λες? Εγώ δεν είμαι κουνιστή. Όχι, που λέει ο λόγος. Όχι, έλεγε και ο Γεωργίτσης. Ένας είναι ο λόγος. Ποιος λόγος? Ένας είναι ο λόγος του Θεού, κανένας άλλος. Σωστά. Για πάμε όμως τώρα να μας πεις τρεις παίχτες στη ΣΑΕΛ, γιατί τελειώνουμε και τώρα. Τρεις παίχτες στη ΣΑΕΛ που αγωνίστηκαν και ως τερματοφύλακες. Είναι αρκετές οι απαντήσεις.
πρέπει να ξέρουμε για να τσεκάρουμε τις σωστές. Θα ξεκινήσω ανάποδα. Ναι. Παναγιώτης Μπαχράμης. Μπαχράμης. Ναι, Μακαρίτης. Σε αγώνα κυπέλλου ΑΕΛ Ολυμπιακός. Τραυματίστηκε ο Κοτσόλης στο Αλκαζάρ. Είχαν γίνει τρεις αλλαγές και μπήκε κάτω από τα δοκάρια ο Παναγιώτης Μπαχράμης. Το 80 και κάτι ψηλά. Ο οποίος έκανε και 2-3 αποκρούσεις. Τελικά νικήθηκε στο 95 από τον Καστίγιο και έχασε η ΑΕΛ 0-1 ημιτελικά κυπέλλου. Παναγιώτης Μπαχράμης. Πάμε πιο πίσω στο 1979. ΑΕΛ Παναθηναϊκός. Η ΑΕΛ κέρδιζε 1-0. Και στο 80 και κάτι και εκεί πάλι πλακώθηκε ο Νικηφόρος, ο Μπουντόλος, ο Καρδιτσόφης, τερματοφύλακας, με ένα μπακάλι του Παναθηναϊκού. Αποβλήθηκαν. Είχαν γίνει 2 αλλαγές, όταν επιτρέπονταν 2 αλλαγές. Οπότε κάτω από τα κορπός πήγε ο Ηλίας ο Σελιώνης. Και μάλιστα στο 85ο λεπτό πραγματοποίησε μια εκπληκτική απόκρουση σε τέτα-τέτ με τον Αλβαρέζ. Κράτησε το 1-0 και αυτοί οι 2 οι βαθμοί, 2 ήταν τότε οι λύκοι, έδωσαν την παραμονή στην ΑΕΛ. Και η τρίτη περίπτωση είναι του Νίκου του Κατσιάνη, ενός αριστερού μπακ, ο οποίος το 1000 Δεκέμβριο ήταν του 64, σε αγώνα κυπέλλου ΑΕΛ Πελασγιώτη ήταν 17-2. Δεν αντικατέστησε κανέναν. Οι τρεις τερματοφύλακες που είχε η ΑΕΛ, Λάκης Δελιζόνας, Άγγελος Ευθυμιάδης και Θοδωρής Πασάς, δεν ήταν διαθέσιμοι εκείνη την ημέρα και ξεκίνησε τερματοφύλακα, με τερματοφύλακα τον Νίκο τον Κατσάνη. Δέχτηκε 2 γκολ και έλεγε 17. Δεν μου λες, δύο μήνες μετά από αυτό το γεγονός, είχαμε τον θανάσιμο τραυματισμό Θοδωρή του Πασιά, ο οποίος σε οικογενειακό δίτερμα της ΑΕΛ, ο οποίος ξεψύχησε στα 19 του χρόνια. Τραγικά τα. Όπως τραγικό είναι και το γεγονός για τους δύο πρώην που είπαμε, τον Παναγιώτη τον Μπαχράμη και τον Ηλία τον Στελιώνη. Δεν υπάρχουν, δεν είναι μαζί μας. Και αυτοί έφυγαν με τρόπο, σε μικρή ηλικία ο Παναγιώτης Μπαχράμης βέβαια πολύ ψυχουστά, αλλά με τρόπο πολύ λυπηρό. Δεν περίμενε κανείς. Ο Μπαχράμης ένα ατύχημα στη θάλασσα και ο Στελιώνης από την κακοαρρώστια της εποχής. Ο Ηλίας από εκεί που γελούσε, τον είπαν κάποια μέρα οι γιατροί, έχει σε αυτό το περιθώριο. Όπως οι γιατροί, συγγνώμη, πολύ συζητιέται τώρα η ιστορία μας. Απόστολε, με τρώει η μύτη, θα μας πάρουν αυτοί οι ραδιοαρμιλάδες και θα το κάνουν το έτσι. Λοιπόν, κανάκι στη θυσία. Και κάποιο σημαντικό πρόσωπο, δεν μπορώ να πω τώρα, τον ενημέρωσαν οι γιατροί, δυστυχώς, ότι έχει ημερομηνία λήξης. Ένα σημαντικό πρόσωπο, μεγάλο όνομα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Καλά, ημερομηνία λήξης έχουμε όλοι, Γιάννη. Αλλά ημερομηνία λήξης κοντά, μακριά, εκεί είναι το θέμα. Ημερομηνία λήξης κοντά. Εδώ δεν είναι θέμα, δεν είναι η ημερομηνία λήξης που δίνει ο Θεός. Εδώ σε λέει ο γιατρός ότι αυτό το πρόβλημα που έχεις δεν μπορεί να ζήσει παραπάνω από τόσο καιρό. Είναι άλλη ιστορία. Και αυτό το εισέπραξε ένα άτομο και του ποδοσφαίρου, πολύ μεγάλο όνομα, και καταλαβαίνετε δεν μπορώ να πω παρακάτω, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Όχι. Φυσικά ο Θεός θα βάλει το χέρι. Μην πεις όνομα, ο Θεός φυσικά να βάλει το χέρι του. Και η άλλη ερώτηση ποια ήτανε. Πότε είχαμε την πρώτη αποβολή για δυσφήμιση αθλήματος στην Ελλάδα. Ναι. Ήτανε το 68 πρέπει να ήτανε. Κάπου εκεί πέρα, το 68.
Θα το θυμηθώ και θα σας πω μετά. Αγώνας κυπέλου, ΑΕΛ ΠΟΕ ΑΕΛ, ΠΟΕ ΛΑΣΟΝΑΣ ΑΕΛ, το γήπεδο της Ελασσόνας. Ο ΠΟΕ ήταν η ομάδα που ανέβαινε η Β' Εθνική τότε κλπ. Λοιπόν, διαιτητής ήταν ο Γιάννης ο Τσονάς. Καλή του ώρα. Φιλαράκι καλό. Το 68 ήταν, ναι. Λοιπόν, Γενάρης του 68. Πολύ καλός φίλος. Ναι, το σκορ είναι 1-1 και δίνει ο Γιάννης ο Τσονάς πέναλτι γαλλικό υπέρ της ΑΕΛ για να πάρει την πρόκριση. Ο πέναλτι δεν υπήρχε γιατί το μαρκάρισμα ο αμυντικός ήταν 7 μέτρα μακριά από το φορ. Πάση περιπτώσει, αναλαμβάνει την εκτέλεση ο Κώστας ο Τρακάλας, που ήταν παίκτης ΑΕΛ, και επιδεικτικά στέλνει την μπάλα αράουτ. Γιατί λέει, εμείς με τέτοιο πέναλτι δεν θέλουμε να κερδίσουμε. Παπ, λέει Τσουνάς, πάρε δρόμο, έφυγες. Αποβολή για τις φήμες του αθλήματος. Και το έκανε επιδεικτικά. Γύρισε δηλαδή το σώμα του και την πέταξε προστακή. Αποτέλεσμα, να τελειώσει το παιχνίδι σώπαλο 1-1. Ποιος θα προκριθεί. Δεκάρα, στρίψιμο. Τότε δεν υπήρχε πέναλτι. Πέρτινάλι με τον Ηρακλή. Απάνω, τελείωσε. Και πέρασε η ΑΕΛ. Αυτή ήταν η πρώτη αποβολή για τις φήμες του αθλήματος. Σε αγώνα κυπέλλου, το 68, Γιάννη Τσονάς. Τρία δίδυμα κεντρικών αμυντικών που έπαιξαν μαζί στην ίδια ομάδα της Μαγνησίας για πολλά χρόνια τουλάχιστον 5. Ζάμπας Τσουκνίδας, στο Ιακωβόλιο. Μάκης Σίμος, Τάκης Παπαδόπουλος, στον Τοξότη. Βαλιανάτος, Ερωτόκριτος Βαλιανάτος, Χρήστος Σιγάλας, στον Ολυμπιακό. Είναι τρία ονόματα, τρία δίδυμα που έπαιξαν πάρα πολλά χρόνια μαζί, πάνω από 5. Το παρατσούκλι του Νίκου του Ράγκου, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Βόλου, ήταν φτερό. Ο Νικόλας, αξιόλογος ποδοσφαιριστής, δεν έκανε την καριέρα που έπρεπε να κάνει και σε αυτό δεν φταίει κανένας άλλος, φταίει μόνο αυτός, κανένας άλλος. Και τρίτον, το κλασικό ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουλ στη Ρινανία, φυσικά είναι το Ντόρτμουντ Σάλκε. Το κλασικό της Βιέννης είναι Αούστρια Βιέννης, Ραπίντ Βιέννης. Και το κλασικό ντέρμπι της περιοχής του Βελεστίνου είναι Ρήγας Φεραίου, Χλόι. Υπάρχουν αρκετοί. Χλόι. Ένα τηλεφώνημα παρακαλώ, τώρα, από τους τηλεθεατές μας. Αυτός που θα τηλεφωνήσει είναι δεδομένο ότι παίρνει ένα από τα 10 δώρα. Ένα τηλεφώνημα. Να πούμε μέχρι να προσέλθει ο εκλεκτός που θα τηλεφωνήσει. Στις 24 του μήνα του Αγίου Πνεύματος υπάρχει τουρνουά που είναι καθιερωμένο κάθε χρόνο. Μάλλον το αναβίωσαν οι παλέμαχοι του Απόλλωνα, οι βετεράνοι, με πρωταγωνιστή τον Αποστόλη το Ποτάκι. Θα γίνει ένα τουρνουά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Πανηγυρίζει η συνοικία της Φιλιππούπολης με την Αγία Τριάδα. Οι παλέμαχοι του Απόλλωνα, οι επίλεκτοι Θεσσαλίας που έχουν έδρα το Βόλο, με Θοδωρή Νάκα κλπ. Και οι παλέμαχοι του Ατρομή του Παλαμά. Καλημέρα. Αποστόλη, να πούμε, θα ήθελα να στείλω τις ευχές από εδώ στο συνεργάτη του Δημάρχου και προσωπικού μου φίλου του Αλέκου του Παπαδόπουλου για ταχύ ανάρρωση και επιστροφή πάλι στις επάρκειες. Όλοι είμαστε με θέλω από τη θέση που είμαστε, πραγματικά, το εύχομαι γρήγορα. Ο Θεός μαζί του. Ένας φίλος και πραγματικά ένα διαμάντη παιδί, συνεργάτης του Δημάρχου, αλλά και είπαμε και πολύ φίλος. Περαστικά στο φίλο μας τον Αλέκο τον Παπαδόπουλο. Καλημέρα. Καλημέρα Απόστολο, Νεκτάριος Μαρούσος. Την καλημέρα μας στο πάνελ. Να είσαι επίσης, καλά, επίσης. Να είσαι καλά Νεκτάριε. Άκουσέ με, 9 αριθμούς από το 1 έως το 58.
Γιατί ο 10ος είσαι εσύ. Το 58. Το 3. 3. Το 7. Ναι. Το 9 που φόραγε ο κύριος Καλογιάννης. Ναι. Το 15 που φόραγα εγώ στο μπάσκετ. Ναι. Το 21. Ναι. Το 24. Άλλα 3. Το 34. Ναι. Το 37. Και ένα ακόμα. Και θα βάλουμε και τον τελευταίο που πήρε το... 8. Το τελευταίο, το 58. Το 58. Πάρα πολύ ωραία. Νεκτάριε, να είσαι καλά. Και εσύ, καλό καλοκαίρι. Επίσης, να είσαι καλά, επίσης, να είσαι καλά. Αρχίζουν διακοπές. Αρχίζουν διακοπές. Την άλλη Κυριακή δεν θα είμαστε μαζί. Είναι το Αγίου Πνεύματος. Δεν θα γίνει ακόμη την άλλη Κυριακή. Εγώ θα αρχίσω τις διακοπές Αγία Τριάδα. Εσύ αρχίζεις τις διακοπές. Ναι. Εμείς θα συνεκάνουμε μια-δυο έκτακτες εκπομπές ακόμη και θα τελειώσουμε για φέτος. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς. Αλλά θα είμαι ο συμπάρων που λένε. Θα είσαι, θα έχουμε την επικοινωνία. Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Ίσως υπάρξουν και γεγονότα. Και θα έχουμε και πληροφορίες. Έχουμε και εκλογές, έχουμε πολλά. Τον βλέπω τον Γιάννη πολύ δυνατό στην πληροφορία. Πάρα πολύ δυνατό. Εγώ δεν είπα τίποτα. Από ό,τι είπατε, τίποτα. Αυτό με τον Μελισάν τρελάθηκα που μου το είπε. Γιατί και εγώ πιστεύω ότι ο Μελισάν δεν έφυγε από την ΑΕΚ. Να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία και μια πολύ καλή εβδομάδα. Επίσης. Γεια σας.